Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας εντός και εκτός Κεντρικής Τράπεζας. Την υπόθεση αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Αλήθεια και σύμφωνα με το δημοσίευμα, στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός του λειτουργού της Κεντρικής που διέρευσε προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, έγγραφο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιούσε την Κύπρο ότι μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 θα τερματιστεί η δυνατότητα των κυπριακών τραπεζών να αξιοποιούν το Ταμείο Κατεπίγουσας Ρευστότητας. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Μιχάλη Παπαγεωργίου, οι έρευνες διεξάγονται στις τραπογραπτές οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα Πέτρου Κληρίδη. Ερωτηθείς αν όλοι οι εργαζόμενοι στην Κεντρική Τράπεζα θα ανακριθούν, ο αρχηγός αστυνομίας σημείωσε. Οποιαδήποτε πρόσωπα γνωρίζουν κάτι για το υποδιερεύνηση αδίκημα, είτε το συγκεκριμένο είτε οποιοδήποτε άλλο, θα ανακριθούν. Ανάλογα με το πόσοι γνωρίζουν κάτι, από πότε γνωρίζουν κάτι, αυτοί όλοι θα έρθουν για ανάκριση. Οι έρευνες είναι σε προκαταρκτικό στάδιο, διευκρίνησε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθούν για ανάκριση και πολιτικά πρόσωπα, προσθέτοντας πάντως ότι τα χέρια της αστυνομίας είναι δεμένα. Κανένας δυστυχώς δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά στις ερωτήσεις της αστυνομίας. Κανένας απολύτως, πολιτικός ή μη. Και θα ήταν ευχής έργων, είναι καιρός πια αυτό το σύστημα να αλλάξει ή τουλάχιστον κάποιες σημαντικές ερωτήσεις να είναι υποχρεωμένος να τις απαντήσει. Ειδικά, αν μη τι άλλο, ποιος είναι και πού βρισκόταν κατά τον επίδικο χρόνο. Για μεθόδους εκφοβισμού και αστυνομοκρατία στην Κεντρική Τράπεζα έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρης Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι είναι καλά γνωστό πως ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει άριστες προσβάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο και είναι πλήρως ενημερωμένος για όσα αφορούν την Κύπρο αλλά και για τις επιλογές και επιδόσεις όσων εκπροσωπούν την πατρίδα μας. Αντί να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν εργαζομένους, κάποιοι, και αναφερόμαστε ευθέως στην διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας, πρέπει να απαντήσουν. Πώς φτάσαμε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έθετε την Κύπρο κάτω από ασφυκτική πίεση? Το ΑΚΕΛ δια του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Γιώργου Λουκαΐδη παρέπεψε τους δημοσιογράφους για λεπτομέρειες στην Κεντρική Τράπεζα και στον Γενικό Εισαγγελέα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και βουλευτής του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, με γραπτή δήλωσή του σημειώνεται την ώρα που η Κύπρος παλεύει για να πείσει για την διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας φαίνεται να ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα επιβάλλει καθεστώς τρομοκρατίας εντός και εκτός της τράπεζας. Ενώ δεν έχει χρόνο ο διοικητής να παρευρίσκεται στις συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής με την Τρόικα, έχει χρόνο να ενημερώνει την αστυνομία για δήθεν διαρροές των υπαλλήλων του. Για πρακτικές εκφοβισμού που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να κλείσει στόματα, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του Ευρωπαϊκού Κόμματος Μιχάλης Γιοργάλας. Εάν οι κυβερνώντες νομίζουν ότι θα εμποδίσουν την αλήθεια με απειλές για ποινικές διώξεις, με ελεγχόμενες παραιτήσεις και κομματικούς διορισμούς στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας, τότε είναι βαθιά ανοιχτωμένο. Αν οι κυβερνώντες αναζητούσαν τους ενόχους του τραπεζικού Βατερλό, όπως είπε, με την ίδια ταχύτητα και την ίδια αποφασιστικότητα που αναζητούν σήμερα τους ενόχους διαρρών στην Κεντρική Τράπεζα, τότε θα είχαμε προλάβει πολλά κακά στον τόπο μας, κατέληξε.